Το σκόκο και τον καφέ που δίνει στον Αραούχο. Και πάλι ο Σκόκο σε ένα πολυμελές κέντρο, μια μεσαία γραμμή όπου ακόμη οι ομάδες ψάχνουν τα πατήματά τους, βέβαια, στο γήπεδο. Νωρίς, δεν έχουν συμπληρώσει ούτε καν το δεκάλεπτο. Και βέβαια με το σύστημα που έχουν παρατάξει, το είπαμε από την αρχή, ο Μπάγεβιτς και ο Σάντος στις ομάδες, το 4-5-1, 4-2-3-1 πιο φανερό, πιο ξεκάθαρο για το δικέφαλο του Βορρά, 4-5-1 πιο γεμάτο για την ΑΕΚ, με τον Μπλάνκο κορυφή από τη μια, τον Μουσλίμοβιτς θυμίζω από την άλλη. Νομίζω ότι το συμπαγές κέντρο είναι αυτό που τελικά όποιος καταφέρει να διασπάσει ή βρει τον τρόπο να κυκλοφορήσει μπάλα, όπως εδώ ο ΠΑΟΚ με τον Λίνο θέλει να κάνει τη σέντρα τα αριστερά, αλλά από την παρέμβαση του Αραούχου είναι κακή σέντρα του Πορτογάλου. Παραχώρησε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τότε αυτός θα έχει κερδίσει και σημαντικούς πόντους στο να φτάσει ευκολότερα στην απειλή της απέναντι εστίας. Να υπενθυμίσω για μια ακόμα φορά ότι ο Τζεμπούρ, ο οποίος κατάφερε από τον Ιανουάριο σε εκείνο το τέρμι με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι, ένα 2 με το με τα εκπληκτικά γκολ του Σκόκου, ειδικά το δεύτερο. Εδώ ο Τσιρίλο προσπάθησε, αλλά έπιασε αέρα περισσότερο παρά να κάνει ένα σουτ πάνω από 30 μέτρα απόσταση απέναντι από το Σάκα. Ο Τζεμπούρ, ο οποίος μεταμορφώθηκε, έλεγα και ο ίδιος, μεταμόρφωσε και την ΑΕΚ. Οι όποιες παρεξηγήσεις και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει πει, δεν διάγουμε και τους καλύτερους καιρούς με τον Μπάγεβιτς από πλευράς φιλίας, αλλά η συνεργασία και ο επαγγελματισμός είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Πραγματικά είναι και ο ίδιος αναγεννημένος και σαν επαγγελματίας, γιατί έχει ένα ιδιόρυθμο χαρακτήρα. Έχει πετύχει 4 γκολ, έχει κάνει 4 ασίστ. Εδώ το σουτ του Λίνο, σέντρα σουτ ουσιαστικά πάνω από τα δοκάρια του Σάκα, δεν ανησύχησε τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Και ο Πορτογάλος που επιστρέφει στη θέση του αριστερού πιστοφύλακα. Ουσιαστικά υπήρξε μια συνεργασία μέχρι τώρα και ο Τζεμπούρ είναι ο άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά στην ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο. Για να μην γελιόμαστε, η Ένωση θα έλεγε κανείς ότι για μακρύ χρονικό διάστημα κέρδισε αρκετές εντυπώσεις κάνοντας μια πορεία πρωταθλητισμού στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, αλλά ήδη ήταν πάρα πολύ αργά. Είχε βγει εκτός μάχης από τον Νοέμβριο μήνα, καλά-καλά. Και μια τεράστια απόσταση από τους δύο της κορυφής και τους τρεις μετά, γιατί ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έπαιξαν σχεδόν μέχρι το τέλος. Μουσλίμοβιτς τραβήχθηκε πολύ. Ο Μανολάς, τον βλέπουμε εδώ, τον Κώστα τον Μανολά, που προέρχεται από τραυματισμό, αλλά κατάφερε να δώσει τελικά το παρόν και τη λύση στον Μπάγεβιτς για την άμυνα. Γι' αυτό και έμεινε ο Γιάχιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δίπλα από τον Καφέ, ως δεύτερο αμυντικό χαφ. Καράμπελας και Αλεξόπουλος είναι οι απόντες για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν τιμωρημένοι ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Και εδώ ο Μουσλίμοβιτς και ο ίδιος δεν ξέρω αν κατάλαβε τι έκανε σε αυτή την περίπτωση. Πάντως είχε εύκολη επέμβαση ο Σάχα. Ναι, Κώστα Πετρώτε. Το τελευταίο δίλεπτο ο Φερνάντο Σάντος δίνει συνεχώς εντολές στους κεντρικούς αμυντικούς του να παραμένουν πίσω και να είναι συνεχώς τριάδα. Κοντρέρας, Τσιρίλο και Σαβίνη για να μπορούν να επιτηρούν τις επιθετικές ΑΕΚ. Ο Κοντρέρας πάντως, Κώστα, θύμισε, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, από τα φιλικά του καλοκαιριού είχε να παίξει. Είχε δοκιμαστεί. Και με τον Πανθρακικό έπαιξε λίγο, νομίζω. Είχε παίξει σε κάποια παιχνίδια. Δεν είχε κριθεί πετυχημένο τότε το πείραμα με τον Κοντρέρας, όμως να προέρχεται από απουσία, να έχει ένα προβληματικό καλοκαίρι. Το επαναφέρει τώρα ο Φερνάντο Σάντος και θα δούμε τα αποτελέσματα. Σαν μπακ κλασικό, βέβαια, είναι και λίγο βαρύς, έτσι. Τον προτίμησε βέβαια από τον Αραμπατζή γιατί είναι πιο σίγουρος στις αμυντικές του επιβάσεις. Ανασταλτικά, ο Χιλιανός βέβαια. Η απομάκρυνση στέλνει την μπάλα στον Λίνο που κατεβάζει. Έχει την πίεση του Λεωνάρντο. Ο Βραζιλιάνος απέσπασε την μπάλα και ξεκινά την προσπάθεια με τον Γκαρσία να τον ακολουθεί. Η σέντρα από τον Λεωνάρντο για τον Μπλάνκο δεν μπορούσε ο Αργεντινός. Η μπάλα πέρασε και βγήκε εκτός. Ο Βιερίνια που γύρισε να συνδράμει στην ανασταλτική λειτουργία. Μαζεύει την μπάλα και ελευθερώνει σε ένα χώρο που περιμένει ο Μανολάς. Βγήκε πάρα πολύ ωραία ο Μουσλίμοβιτς μπροστά από τον Νεαρό και πήρε την κατοχή. Σορλέν χαμηλά με τον Μουσλίμοβιτς. Κοιτάξτε πόσο μακριά τον ακολουθεί ο Μανολάς. Ο Μαϊστόροβιτς είναι εκείνος που μένει να επιτηρεί τον χώρο. Δεν ξέρω αν Χρήστο Τριανταφυλόπουλο το έχει ζητήσει αυτό ο Μπάγεβιτς ή αν έτσι το φέρνει η εξέλιξη της αναμέτρησης. Μάλλον έτσι το φέρνει η εξέλιξη της αναμέτρησης. Τουλάχιστον δεν το έχει ζητήσει από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Αντίθετα, αυτό που ζήτησε και το μετέφερε ο βοηθός ο Λίσανδρος Γκαβλής είναι ο Νάτσο Σκόκο να παίζει πίσω από τον Ισμαήλ Μπλάνκο και όχι να γυρίζει τόσο πίσω. Ναι, βεβαίως. Θέλει να μείνει ο Σκόκο εκεί στην τρύπα, στην πλάτη του Μπλάνκο. Σε πιο επιθετικό ρόλο. Ακριβώς.
Ακριβώς, καθότι θα δώσει την ευκαιρία γυρίζοντας πίσω στα κεντρικά χαφ του ΠΑΟΚ να εγκλωβίσουν τον χώρο πιο εύκολα. Στα πιο γενικά πλάνα πάντως της μετάδοσης φαίνεται αυτό το οποίο σας λέγαμε και το αυτονόητο όταν παίζουμε αυτό το σύστημα οι προπονητές, ότι υπάρχει μπούγιο μεγάλο, πολλοί κόσμος στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ένα γεμάτο κέντρο από ασπρόμαυρες και κεντρινόμαυρες φανέλες. Γι' αυτό και βαραίνει πάρα πολύ τους ακραίους η ανάπτυξη του παιχνιδιού. Εδώ η Ευγερίνια είναι εκείνος που προσπαθεί να την εκφράσει για τον ΠΑΟΚ και δέχεται το φάουλ από τον Γιάχιτς. Εδώ ο Σανέλ Γιάχιτς που άπλωσε το πόδι του και βρήκε τον Ευγερίνια. Σωστή υπόδειξη. Σε καλό σημείο, με δεδομένη την παρουσία του Ίβιτς που έχει δυνατά πόδια, αλλά και του Παύλο Γκαρσία, ο οποίος φέτος σε αρκετές περιπτώσεις δοκίμασε από μακριά το πόδι του και στέφθηκε με επιτυχία σε δύο, αν δεν με απατάει, Κώστα Πέτρα, τα μνήμη μου. Δύο φορές σκοράρε ο Γκαρσία, έτσι δεν είναι. Πανθρακικό και Παναθηναϊκό. Έτσι ακριβώς. Είχε και δοκάρι με τον Ολυμπιακό στην Καρεσκάκη. Και δοκάρι με τον Ολυμπιακό στην Καρεσκάκη. Και ο Λίνο βέβαια είναι πολύ καλός στα χτυπήματα, αλλά από ό,τι βλέπω ο Παύλο Γκαρσία είναι αυτός που θα εκτελέσει. Τέσσερις παίκτες όπως βλέπουμε εκεί. 13ο λεπτό, 0-0 με τον Λίνο. Ο Λίνο τελικά εκτελέσει. Να είναι εκείνος που φαίνεται ότι παίρνει τα βήματα για να πάρει τη στημένη μπάλα. Για τον ΠΑΟΚ σε καλό σημείο. Ο Λίνο εκτελεί λίγο πάνω από την εστία του Σεμπαστιάν Σάχα. Στο 14 η φάση αυτή με το 0 πάντα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο τέρμπι δικεφάλων, στην αυλαία, στην πρεμιέρα της διαδικασίας των play-off του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League. ΑΕΚ ΠΑΟΚ απευθείας τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sky. Ξανά η εκτέλεση φάουλ από τον Λίνο, που περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ουσιαστικά το ξύνει, έτσι. Πολύ καλό φάουλ από τον Πορτογάλο. Μαϊστόροβιτς πήρε την κεφαλιά, Βιτόλο στην συνέχεια, ο Γιάχιτς. Ο Μαντούκα είναι εκείνος που αναλαμβάνει και ο Σκόκο είναι εκείνος που αναλαμβάνει και κατεβάζει την μπάλα. Ο Χρήστος Τριανταφυλόπουλος μας έλεγε λίγο νωρίτερα για το τι ζητά ο Μπάγεβιτς από τον Αργεντινό. Εκείνος πάντως είναι αρκετά πίσω και μακριά από τον Μπλάνκο παράλληλα, ταυτόχρονα. Μαϊστόροβιτς και Μπλάνκο, οι δύο ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ο Σουηδός 27, ο Αργεντινός 29, αλλά ο Μαϊστόροβιτς, επειδή έπαιξε πιο πολλά λεπτά, σαν βασικός έχει για την ακρίβεια 2.430, ένα λεπτό λιγότερο έχει ο Μπλάνκο αγωνιστικής συμμετοχής στην ΑΕΚ στους δύο γύρους. Ο Μουσλίμοβιτς, ο Μανολά σε έγκαιρη επέμβαση, καθαρίζει μια φάση που προξενεί, που ξεσηκώνει διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ για το αν ο Βόσνιος έφυγε από αντικανονική θέση. Εδώ το replay το οποίο θα μας διαφωτίσει δεν μπορεί να φανεί καλά από αυτήν την κάμερα. Ίσως και να καλύπτεται όμως. Ναι, δεν φαίνεται. Ίσως και δεν να καλύπτεται. Δεν μπορούμε να το δούμε. Γιάχιτς. Λεωνάρντο ψάχνει τον Αραούχο, αλλά ο Σορλέν έχει αντιληφθεί εκεί. Τι συμβαίνει, γύρισε. Νομίζω ότι έκανε τα εύκολα δύσκολα. Σορλέν μπλέχτηκε εκεί και ανάγκασε τον Σαβίνη σε πρώτο πλάνο να παραχωρήσει το πλάγιο. Ο Λίνο είναι αυτός που παίρνει την κατοχή για τον ΠΑΟΚ και δέχεται στη συνέχεια και την πίεση από τον Αραούχο, χωρίς πάντως να καταφέρει ΠΑΟΚ μπάλα. Αμυντικός της ΑΕΚ να πετύχει το σκοπό του, αν μη τι άλλο. Δίνει την ευκαιρία στους συμπαίκτες του να δημιουργήσουν την ζώνη πίεσης και να ανακτήσουν την κατοχή. Ο Μπλάνκο για τον Σκόκο, ο Παύλο Γκαρσία είναι εκείνος που παρενευλήθη και πήρε την μπάλα. Βιερίνια. Τσιρίλο. Στον Βιτόλο ανεβαίνει να πιέσει ο Καφές. Σαβίνη. Ο Μανολάς στον Μουσλίμοβιτς. Είναι πλέον εμφανές ότι ο Μανολάς ακολουθεί τον Μουσλίμοβιτς όπου πηγαίνει ο Βόσνιος. Ναι, είναι σκέψη. Βιτόλο. Και παίζει ελεύθερος ο Μαϊστόροβιτς. Σαβίνη σε βαθιά παλιά για τον Ίβιτς. Πήρε την κεφαλιά ο τελευταίος. Εκεί όμως που πήγε η μπάλα ήταν εύκολη υπόθεση για τον Μανολά. Μια τεράστια προσφορά ο Σέρβος σε όλη την πορεία του πρωταθλήματος για τον ΠΑΟΚ φέτος. Μια εξαιρετική χρονιά. Ο Ίβιτς, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ μαζί με τον Βιερίνια με 7 γκολ και πρώτος ασίστ, 4 σε όλο το πρωτάθλημα, όσες και ο Λίνο που επίσης έχει κάνει ένα πολύ πολύ καλό πρωτάθλημα
με πολλές συμμετοχές, κορυφαίος μαζί με Βιερίνια και Χαλκιά για τον ΠΑΟΚ. 26 παρουσίες στο πρωτάθλημα. Για τον Βιερίνια βέβαια τα έχουμε πει, είναι η ατραξιόν. Ένας ποδοσφαιριστής που χρειάζεται πάντα για αυτό που λέμε να το έχεις και λίγο πολυτέλεια πέρα από τη συνεισφορά, τη συνδρομή, τη δύσκολη δουλειά, τη βρώμικη δουλειά που κάνουν παίχτες μεσαίας γραμμής. Ο Πάμπλο Γκαρσία,